Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Είναι η τρίτη μέρα του φεστιβάλ και βεβαίως είναι ένα σημαντικό μέρος του χορευτικού φεστιβάλ, είναι ο διαγωνισμός. Το πρώτο που θέλω είναι να σας πω δύο πράγματα σε σχέση με το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι χορευτικές θα παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους. Από τη στιγμή που θα μπει μέσα η χορευτία, μέχρι να τελειώσει και τα τέσσερα τραγούδια που είναι προγραμματισμένα να αποδώσουν, εμείς δεν πρέπει να χειροκροτάμε ενδιάμεσα. Μόνο όταν τελειώσει το πρόγραμμά της. Δεν μπορεί να σηκωθεί κανείς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Άρα λοιπόν, ό,τι θέλουμε και για προσωπική μας ανάγκη, μόλις τελειώσει το πρόγραμμα. Πάντα θα υπάρχουν 2-4 λεπτά μέχρι να έρθει η σειρά για την επόμενη χορηγία. Το πρώτο που θέλω να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να απελευθερωθείτε με την ουρά σα, να το κοιτάξετε πάλι και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ή σε αδόρυβη λειτουργία μετά. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία γιατί αυτός ο χώρος είναι ενιαίος. Είναι ένα πτυχίο και όποιος μιλάει, όποιος είναι από τη Μασαρία, να ξέρετε, να γυρίζει σελίδες ακόμη, ακούγονται. Και εμποδίζει τα καλλιτεχνικά σχήματα να αποδώσουν αυτό που μπορούμε πραγματικά. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για να μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ και τις οικονομίες που συμμετέχουν στο εφαρμοστικό μέρος του προγράμματος. Όσο έχουμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στους μαέστρους, στις μαέστρους και εύχομαι και τον χρόνο να βρισκόμαστε και να βρεθούμε στο επόμενο, στο 10ο Ναύπλιο Βήμα Χοροδιακό Φεστιβάλ. Το λόγο έχει η κυρία Έφη Μινακούλη, η οποία θα σας παρουσιάσει το πρόγραμμα της υποψηλής διαγωνιστικής ημέρας. Καλημέρα και καλημέρα. Καλωσορίζουμε την πρώτη χοροδία, η οποία διαγωνίζεται στην κατηγορία Χοροδίες του Ευαγγελίου και πρόκειται για την χοροδία Μαριέτα του Δίου Θεοδάνης, η οποία έχει αρχίσει να καταλαμβάνει τη θέση της, όσο σας διαβάζω το δημοσιακό του βιογραφικό. Η νεανική χοροδία Μαριέτα του Δίου Θεοδάνης, δηλαδή στη Νέα Ιωνική, συστάθηκε το 2012 υπό τη διδασκαλία της Εκκλησίας Ρατσούλου. Το ρεπερτόριο της με καμάρα τραγούδια τόσο λιγικά από την παραδοσία του, αλλά και σε μεγάλο βαθμό τραγούδια που ξένου χορηγού εργατορίου από την κλασική, από την jazz και πόπου σε κουλτούρα, είτε με τη συνοδεία πιάνου, είτε τα καπέλα. Έχει εμφανιστεί σε χρονικά φεστιβάλ όπως το 4ο Αρτίβα Youth Festival στο Ναύπλιο, το 3ο Φεστιβάλ Χορηγών Καρδιαρέλαγο στο Στάδιο Ελληνική Ηλικία, το 2ο Φεστιβάλ Χορηγών Δήμο Τιμούλη, το Φεστιβάλ Χορηγών Δήμο Παλαιοπαλίου, τον Απρίλιο του 2023, το Διαγωνισμό Χορηγών Δισκών, και τέταρτη συνάντηση χοροδιών του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Βραβολομίας Αναπέμπτος, την τέταρτη και πέμπτη συνάντηση χοροδιών του Δήμου Μεταμόρφωσης, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και συναντήσεις σε διάφορους χώρους, είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλες κατηγορίες, χώροι όπως το Μουσείο Πετράκη, το Κινηματοθέατρο Τριανών, το Ζάμπο Μεταμόρφωση, το Φιλολογικό Σύλλογο Παλαισσός, το Κέντρο Δικασιακού Πολιτισμού Νέα Ελληνία, τη Μουσική Βιβλιοθήκη του Υγεία και του Δούρη, το Σωματείο και κασταρμιτών ανασυνολίας. Τον Ιόνιο Ιούνιο του 2023 κέρδισε το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό Μυθιστοθεράπης που έλαβε χώρα στην Άφρυγη. Στον παρόντα διαγωνισμό, Νάφη του 2024, συμμετέχει ως χοροδία κομματίου των δύο φωνών. Πρόκειται να εκτελέσει Τζον Κάρτερ, ένα δίδυτη σε ποιήση του Βίλια Μάρτιν Γκέιτς, άστραψε την εκδοχή παραδοσιακό σε διασκευή του Σπύρου Σαμάρα, Εμίλιου Λιάδη, Ντεζί, ελληνική απόδοση και εξεταξία Μαρία Εμμανουήλ και σε Ντέι Αχμανινόφ Νότσα Νύχτα από τα έξι χοροδιακά διαγενειακή χοροδία όπως το 15-22 σε ποιήση Βλαντιμίρ Λαντιζέσκι. Διευθύνει η Αθηνά Ρατσούλη. Thank you.
Παναγιώτη Κυρτοβή, πρόεδρο του Συνεδρίου τη Κωνσταντάρα, εδώ με την επιμένη μαέστρια τη μουσική, με την πλούσια δράση που θα διαβάσετε, ο οποίο ο Κωνσταντάρα, πρόεδρο τη Κυρτοβή. Ο κ. Thank you.
και καλωσορίζουμε στη στιγμή τη χοροδία του Κάμπους Αθένας, η οποία θα διαγωνιστεί στην κατηγορία παιδιές νεανικές. Η χοροδία Κάμπους Αθένας λειτουργούν από το 2010 ως ομάδα υπό τη διεύθυνση της Μαέστρας Δημήτρης Χαμού και έχουμε νέα ονομασία. Έχουν πάρει μέρος σε διαφορετικές εκδηλώσεις, σπουδαίες συναντήσεις, αφιερώματα σε μεγάλους καθηγητές, σε διεθνή χοροδικά φεστιβάλ όπως το Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Πρέζας, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών Θεσσαλονίκης Χοραϊής, το Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Αγγλίου Αγγλίου, το Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Περιμενησίου Αντώνιο Βιβάλτη, καθώς και σε μεγαλοπαρκές εκδηλώσεις σε μεγάλα χοροδικά κέντρα, όπως το Περάκιο Θέατρο, το Καλιμάρμα, το Θέατρο Ιδρόφυλλο και το Μέγα Μουσικής Αθηνών. Έχουν αποσπάσει εκδηλώματα πλήρως στην κατηγορία Jazz Pop στο Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Περιμενησίου Αντώνιο Βιβάλτη, αργυρό βραβείο στο Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Ναυπλίου Μαλκίδημα, αργυρό και χάρτινο βραβείο στο Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Μουσικά Κοραρής, καθώς και χάρτινο βραβείο στο δεύτερο πρόγραμμα στο Διεθνές Χοροδικό Φεστιβάλ Πρέζας. Σήμερα θα τους ακούσουμε αρχικά σε μια επιλογή από γνωστά τραγούδια από τις ταινίες του Disney και συγκεκριμένα Reflection, Someday My Dreams Will Come και Bella Notte, στις διασκευές του Ηλία Αντιγόπουλου, σε Βολό από την ταινία Legolist, σύνθεση του Bruno Coulet, στο μεμούρισμα της Μύρνης, το οποίο είναι παραδοσιακό, αλλά εδώ έχει μεσαρμαστεί από την Ηλία Αντιγόπουλου, και City of Stars από την ταινία Movie La La Land, από την ταινία La La Land, μουσική του Justin Hurwitz, χορηγητή επεξεργασία του Mark Ryan. Στο πιάνο ο Ηλίας Αντιγόπουλος, διευθύνει Δήμητρα Χαμού. Thank you.
Παραλύουμε λοιπόν στη σκηνή τη χορδία, τη γυναικεία χορδία, τη θέση του παλαιού Θαλίου, η οποία δυναμίζεται στην κορυφορία των ίδιων φωνών. Η γυναικεία χορδία, τη θέση, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 κατόπιν ακροάσεων και από την ίδρυσή τη τελεί υπό τη διεύθυνση τη Κατερίνα Βασιλικού. Τον Οκτώβριο του 2017 έλαβε μέρο στο δεύτερο διεθνή διαγωνισμό χορδιών τη Ιντερνετουρ στην Ελλάδα, όπου απέσπασε χρυσό λίγο. Το Σεπτέμβριο του 2024 έλαβε μέρο στη συναντία εκτραγουδάμενη την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη στο Δύο Ιδρώτο, την οποία δοκιμάζει ο Γενικό Ερυθρό Σταυρό με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελληνών, υπομελού ομιλητέ και 300 χορηγών. Το Σεπτέμβριο του 2023 έλαβε μέρο στη συναντία Πασχάλη Τόνιο, μητέρα και συγγνώμη, στο Δύο Ιδρώτο του Ιδρώτου, την οποία δοκιμάζει ο Γενικό Ερυθρό Σταυρό για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια μολυμπηθή παραγωγή με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών, συμφωνική ορχήστρα και 300 χορηγών. Έχει συμμετάσχει σε χορηγικά φεστιβάλ στην Κηφισιά, τον Άφλιο, την Τρίπολη, τη Νέα Μάκη και το Μητράκι και σε άλλε συναντίε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχει πλαισιώσει θεωρώντα σε συγγραφεί και εκδηλώσει ευρύτερου πολιτιστικού χαρακτήρα, όπω τα Φαγητά, ενώ έχει λάβει μέρο σε εκδηλώσει που διοργανώνται δυσίω από δύο παλαιού Φαγίου εν ώψη Χριστουγέννου. Τέλος, έχει φιλοξενήσει μαζί με την παιδική νεανική χοροδία του Παλαιού Φαλίρου πολλές χοροδίες από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο των χοροδιακών φεστιβάλ και άλλων χοροδιακών εκδηλώσεων του Παλαιού Φαλίρου. Οι εμφανίσεις της συνεχίζονται σε ρεπερτόριο με έργα Ελλήνων και ξένων συμμετοχών. Το πρόγραμμα είναι ως εξής. A Little Jazz Mass, που λειτουργεί αυτό το μέρος του Όρια, σε μουσική υποψηφικό, Εσαρέμον Ευκάρο, World of War, μουσική Benjamin Griffin, The Sea Lullaby, Music Eric Whittaker, σε στίχους του Ράντι Αρκίλη, και Peter Piper, μουσική του Frank Rich, και αντίστοιχα στο Κάνη Χανό, διεύθυνση Κατερίνα Βασιλικού.
και πάλι με την κοροδία Μπελκάντες, η οποία θα έρθει πάλι κοντά μας για να διαγωνιστεί αυτή τη φορά στην κατηγορία ομοίων φωνών. Θα διαβάσουμε πάλι το βιογραφικό τους, γιατί το κοινό εναλλάσσεται και δεν έχουν ακούσει όλοι το εντυπωσιακό τους βιογραφικό. Και εδώ θα έρθουμε στη σκηνή. Επιτρέψτε να σας θυμίσω ότι η κοροδία Μπελκάντες, Αγίου Ανδρέα Ελιθάνας Πατρών, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Έχει συμμετάσχει δύο φορές στον διεθνή κοροδιακό διαγωνισμό της Interpol Tour, τον Νοέμβριο του 2017 και του 2019, όπου βραβεύτηκε με χρυσό και ασημένιο μετάλλιο. Έχει πάρει μέρος στο ένα το διεθνές κοροδιακό φεστιβάλ Ναυπάτου, που πήγε στο Καράκλης, στο φεστιβάλ Αυτοκτήμα στο Ναύπητο και άλλα. Το Μάιο του 2021 πήρε μέρος στο φεστιβάλ World Peace Coral Festival, που είναι διαδικτυακά, στο οποίο συμμετείχαν 292 χοροδίες από 32 χώρες και διαγωνίστηκε στη γυναικεία και folklore κατηγορία, βραβεύτηκε πρώτη στην κατηγορία της και ήταν φιναλίστ για το Grand Prix. Το Σεπτέμβριο συμμετείχε σε μεγαλειώδη συναντήση στο Καλαμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο για τα 200 χρόνια που θα είχε πάλι μια εργασία. Τον Ιούλιο του 2022 έλαβε μέρος στον 26ο Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιακής Μουσικής στην Τράπεζα και διακρίθηκε με δύο αγγλικά μετάλλια σε δύο κατηγορίες. Τον Μάιο του 2023 συμμετείχε στο 12ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ και Διαγωνισμό της Χοροδίας Κοραή στην Ξεροδίχη και βραβεύτηκε με ειδικό βραβείο παρουσίασης musical, αργυρό μετάλλιο και χρηματικό έπαθλο. Το Δεκέμβριο του 2023 παρουσίασε σε πρεμιέρα το musical του συνθέτη Χάρη Πηγιάζη «Τα Χριστούγεννα του Τσιμούνι». Τον Απρίλιο εμφανίστηκε με μεγάλη επιτυχία στο 18ο Φεστιβάλ Χοροδιών που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την χοροδία διευθύνει και πάλι η Έλληνα Δημοπούλου και αυτή τη φορά θα αποδώσουν τα έργα «Σάλια Ροζίνα» του Γιώργου Ρεμπερντή, «I am the Rose of Sharon» του Σόρεν ή τη Σόρεν Μόλα, δεν μου γνωρίζουν στο τραγούδι, ή «Δένα Γιούμα Σομαρτή» και η Μαντρέ Άρνησε στο Σόρεν του Σόρεν Κλέη Αντωμάτου, «What a dance of Luna» Ντάριος Λίνα. Στο πιάνο η Λίνα Δοτσοπούλου. Και διέκριση βεβαίως ένα λεγό. Thank you.
Ερχίζουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του διαγωνισμού, το οποίο θα ξεκινήσει με την μεικτή χορηγία Κάντος Ατένας, η οποία διαγωνίζεται στην κατηγορία ακριβώς μεικτές χορηγίες. Η χορηγία Κάντος Ατένας δημιουργούν από το 2010 ως ομάδα, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Πίτρου Θεσσαλού και έχουν νέα ονομασία. Έχουν πάρει μέρος σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις, σπουδές συναυλίες, αφιερώνοντας σε μεγάλους εκδότες, σε διεθνή χορηγικά φεστιβάλ, όπως το Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Πρέβεζας, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορηγιών Θεσσαλονίκης Κορεβής, το Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Αυγλίου Αρτίβα, το Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Καπελισσίου Αντώνιο Λιβάτη, καθώς και σε μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις, σε μεγάλα καθηγητικά κέντρα, όπως το Ρεάκι Θέατρο, το Καλιμάνορο, το Θέατρο Γυρόδοτημου και το Μέγκα Μουσικής Αθηνών. Έχουν αποσπάσει αγκυρό βραβείο στην κατηγορία Jazz Pop στο Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Καπελισσίου Αντώνιο Λιβάτη, αγκυρό βραβείο στο Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Αυγλίου Αρτίβα, αγκυρό και χάρτινο βραβείο στο Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Music and Race, καθώς και χάρτινο βραβείο στο δεύτερο πρόγραμμα στο Διεθνές Χορηγικό Φεστιβάλ Πέμπτης. Το πρόγραμμά τους το απόγευμα ξεκινάει με το Jazz Kyrie του Andy Beck, δύο αποσπάσματα από το soundtrack της μελωδίας της επιτυχίας σε μουσική Richard Rodgers, το πρώτο είναι The Sound of Music και το άλλο είναι το Do Re Mi, τα δύο είναι σε επεξεργασία χορηγική του John Levitt. Και η πρώτη μας νύχτα θα το ολοκληρώσω το πρόγραμμά του στο Μίμη Πλέσσα. Διευθύνει πάλι την Ιδραχανή βεβαίως και στο πιάνο ο Λίγης Αντιόπουλος.
Ξεκινώντας το δεύτερο μέρος, πάνω συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού χοροδιακών συγχρόνων, θα ήθελα πριν καλέσω στην κοινή τη χοροδία του να παρουσιάσω και στο προβληματικό μας κοινό την Επιτροπή που κλείνει τις χοροδίες, ξεκινώντας από τον πρόεδρο κ. Κωνσταντάρα. Thank you.
Με τη χοροδία Δήμου Παλαιοφανή Ανδρέα
πρωτοί αθήνου παλαιού φαγίου, του Ματέρες Μασάρου, ιδρύθηκε τον Ανδρέα Ρεζάου το 1981. Στα 43 χρόνια της πορείας της έχει πραγματοποιήσει πάνω από 300 εμφανίσεις. Έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος και έχει αποσπάσει πρώτα και δεύτερα βραβεία σε πολλούς διεθνείς χορευτικούς διαγωνισμούς, όπως πρώτο βραβείο σε χορευτικό διαγωνισμό στο ΑΡΕΑ της Ομοσπονδίας, δεύτερο και τρίτο βραβείο σε διαγωνισμό στο Λόγος της Τσεχίας και στην Κιθάβα της Σλοβακίας. Ανάμεσα στις κορυφαίες τιμές της χορευτικής έχει παρουσίασει τις τεχνολογίες της τέψης του Βόλφγαν Αμαντέου Σουάντζα σε παιδική συναντία για τα 10 χρόνια της χορευτικής και η συναντία στην Αιγαία Μητρόπολη της Ρωσίας με θρησκευτικούς ύμνους στους τάφους των Ρωμανών, του 1924. Η χορευτική έχει συμπράξει σε αφιερώματα, φιλανθρωπικές συναντίες και φεστιβάλ με άλλες χορευτικές και ορχήστρες, Ηρώδιο, Παλάς, Μυστράς και άλλα, με πιο πρόσφατη την εμφάνισή της στο Ηρώδιο, τον Σεπτέμβριο του 2024, σε συναντία που δόθηκε για την αγάπη και την αλληλεγγύη. Από την ίδρυση της χορευτικής μέχρι και τον Μάιο του 2017, όταν διέφυγε από τη ζωή, τη διεύθυνση είχε ο Ανδρέας Λαζάρου. Από τον Οκτώβριο του 2017, την διδασκαλία και διεύθυνση της χορευτικής έχει αναλάβει καθηγήτρια μουσικής, συνθέτρια και μαέστρος, Λόρα Πετροπούλα. Σήμερα θα ερμηνεύσουν Αλληλούια, μουσική και στίχη του Λέοναρντ Κοέν, σε επεξεργασία Ρότζερ Έμερσον, Τουρκιόν, ανωνύμου συνθέτη, εναρμόνιση και ερευνητά, Έβαλε Θεό Σημάδι, μουσική στάθο Ξαχάκο, στίχη Νίκο Μπάτσο, επεξεργασία Κώστα Πετελάτο, στο σώρο Γεράσιμο Στριμμένο και Κυριακή Παλούδη, και θα τελειώσουμε με το κομμάτι Ήχο Τελεγούνα, σε μουσική Χωσέ Μαρία Κάμνο και επεξεργασία Χωδιακή, τη Κράμα, στο σώρο Ιβάσο Σιχαρά. Στο πιάνο, ο κύριος Δελήση Καμιλιερόπουλος και διευθύνη η Λόρα Πετελάτο. Thank you.
και ολοκληρώνουμε σε λίγο. Ολοκληρώνουμε το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού Κορδιακών Συνόρων και ολοκληρώνουμε και τον διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο, με την κατηγορία Θρησκευτική Μουσική, στην οποία θα διαγωνιστεί η κορδία Άμπτους Λεοντίου Σχολής Νέας Μήμης, την οποία καλώ στη στιγμή και τη οποία θα σα πω ένα συντομευμένο βιογραφικό, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι ήσασταν εδώ και πριν και πραγματικά είναι γεμάτο πολύ το βιογραφικό του. Λοιπόν, η κορδία Άμπτους υφίσταται το 2002, το μέλο τη τρέχη ελληνικών χορηγών, αποτελείται από πληκτό αντρικό και γυναικείο σύνολο από το φίλο τη Λεοντίου Σχολή Νέα Μήμη, μουσικού ερασιτέχνε και μη, καθώ και άλλου λάθη του κορδιοτεχνικού τραγουδιού. Από την ίδρυσή τη έω και σήμερα, η κορδία έχει διεκδικηθεί σε εθνικού και διεθνεί διαγωνισμού υψηλού επίπεδου, ενδεικτικά αναφέρω το Διεθνέ Φεστιβάλ Θεολογία, τον Διεθνή Διαγωνισμό τη Ελληνική Κορδιακή Μουσική τη Ρώμη, Μούσικα Σάκρα του Παρόμα, τον Διεθνή Διαγωνισμό Χαμπανέρα και Πολυφωνία, στην Προευγένεια της Ισπανίας και άλλους πολλούς διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, όπου έχει κερδίσει πληθώρα πρώτων βραβείων, ισότητα βραβείων και Grand Prix. Επιπλέον έχει επιτυχθεί ως μια της κορδίας του διαγωνιστικού σεμιναρίου και Master Class Διεύθυνσης Κορδίας του Διεθνούς Κορδιακού Φεστιβάλου Τρέφεζα τον Ιούλιο του 2022. Έχει ερμηνεύσει συνθέσεις που καλύπτουν την ευρύ φάση του κλασικού ελληνικού και ξένου, παλαιού και σύγχρονου και έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς φορείς της χώρας, όπως την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα της Κορδίας των Αθηναίων, τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, τη Melody Chamber Orchestra, ερμηνεύοντας έργα όπως το Κάντο Γενεράλ και το Άξιο Χριστί του Μίκη Θεοδωράκη, το Stabat Mater και το Σόμο Κασέν του Χιλάρη Μπορφέγε και το Μαγνήθηκα του Τζορδάτη από τη Διεύθυνση του Κορδίου. Έχει επίσης συμπράξει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Λουξίας, αλλά και με το Εθνικό Θέατρο. Από την ίδρυσή της την κορδία διευθύνει η Κατερίνα Βασιλίδου. Thank you.
σε πιο χαμένες τιμές. Σας περιμένω.